να αλλάξεις φίλτρο καμπίνας στο Suzuki Splash, κάνε το μόνο σου. Άνοιξε το αυτοκίνητό σου, πάρε τα κατάλληλα υλικά, ένα ζευγάρι γάντια, ένα φίλτρο και πήγαινε στη θέση του συνοδηγού. Ανοίγεις το ντουλαβάκι, το τραβάς με δύναμη προς τα κάτω, γιατί δεν βγαίνει εύκολα. Είναι αρκετά σκληρό το πλαστικό του Suzuki, το τραβάς, βάζεις πολύ δύναμη, δεν σπάει, μην φοβάστε, το βγάζεις, το αφήνεις κάτω. Το καλό που βλέπετε είναι το USB, γιατί έχουμε DVD player από αυτό το κινητό μας. Εδώ κάτω θα δείτε υπάρχει ένα μικρό κουτάκι. Το τραβάμε προς τα κάτω, πάνε μεγάλη για να μην κόψουμε τα χέρια μας, και αφού το τραβήξουμε, πέφτει κάτω. Συνήθως έχει βρωμιές, το καθαρίζουμε. Τραβήξτε, μην φοβάστε, δεν σπάει. Είναι αρκετά μαλακό το πλαστικό του, άσχετα αν είναι σκληρό. Το καθαρίζουμε καλά. Πιθανό να έχει κόμματα, φύλλα, ξερά φύλλα, κομματάκια από φύλλα. Οτιδήποτε μπορεί να φανταστείτε, οτιδήποτε πετάει στον αέρα. Οτιδήποτε πετάει. Το καθαρίζουμε πάρα πολύ καλά και το αφήνουμε κάτω. Ακριβώς από κάτω βρίσκεται το φίλτρο μας. Αυτό έχει ένα μικρό αυτάκι κάρτινα. Αυτό το αυτάκι το έχει για να μπορούμε να το τραβήξουμε και να το βγάλουμε. Το τραβάμε χωρίς να φοβηθούμε, αλλά και σιγά σιγά για να μην το κόψουμε. Το φίλτρο μας θα πέσει προς τα κάτω και αφού το βγάλουμε θα το απομακρύνουμε από το αυτοκίνητό μας. Σε αυτό το σημείο πρέπει να σας πω να μην φοβάστε, είναι φθηνά αυτά τα ανταλλακτικά. Εγώ το συγκεκριμένο το αγόρασα 6 ευρώ. Είναι Πολωνίας, είναι ευρωπαϊκού τύπου, δηλαδή δεν είναι κινέζικο. Θα σας δείξω και το καινούριο. Ορίστε το καινούριο φίλτρο. Εντάξει, δεν το έχω αγοράσει αυτό το τοπική αγορά, αλλά το έχω αγοράσει μόλις 6 ευρώ. Θα το ανοίξω. Μέσα το φίλτρο μας, θα το δείτε τι κατάσταση είναι. Είναι μέσα σε μια σακούλα για να μην λερώνετε. Αυτό είναι το παλιό, αυτό είναι και το καινούριο. Δέστε τη διαφορά στο χρώμα. Σκεφτείτε ότι και τα δύο στην αρχή ήταν άσπρα, κάτασπρα. Είναι η βρωμιά που μαζί το φίλτρο. Αφού πάρουμε το καινούργιο φίλτρο, κατευθυνόμαστε με τον ίδιο τρόπο από κάτω και το σπρώχνουμε για να ανέβει προς τα πάνω. Αυτή η διαδικασία γίνεται σχεδόν σε όλα τα αυτοκίνητα που έχουν φίλτρο καμπίνας στο ντουλαπάκι του συνοδηγού. Απλά μπορεί να χρειαστεί να βγάλετε κάποια βίδα παραπάνω, αλλά σχεδόν όλα τα αυτοκίνητα είναι με τον ίδιο τρόπο. Ανοίγουν ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Είναι κρίμα να πληρώνετε άδικα χρήματα για κάτι τόσο εύκολο. Αφού το βάλουμε, σιγουρευόμαστε ότι έχει πάει ακριβώς στη θέση του, εκεί που πρέπει, και κλείνουμε τη θηρίδα με το αντίστοιχο καπάκι. Είτε έχει βίδες είτε είναι με κούμπομα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι με κούμπομα. Αφού το κλείσουμε και βεβαιωθούμε ότι είναι όλα καλά, τοποθετούμε ξανά το ντουλαβάκι στη θέση του και είμαστε έτοιμοι για να συνεχίσουμε τα ταξίδια μας. Με φρέσκο καθαρό αέρα. Πάντα μετά.